Είμαστε μαζί με ένα από τα μέλη της Κυπριακής Αποστολής, ο Γιάννης. Εχθές, πώς έζησες την κατάσταση, πώς βίωσες αυτό το μαρτύριο το οποίο και εμείς βλέπουμε εδώ σήμερα? Μόνο σε πόλεμο βλέπεις τέτοιες εικόνες, δυστυχώς. Πολύς ο πόνος, ειδικά σε ανθρώπινες απώλειες. Ήρθαμε και εμείς να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε και έβασε δίπλα τους αδερφούς Έλληνες για βοήθεια. Με το που φτάσατε εδώ, ποια ήταν η εντολή η οποία σας δόθηκε? Φτάμε στο προθυμένο κέντρο ελέγχου να πάρουμε οδηγίες για το που ήταν να ενεργήσουμε. Έσβησαν κάποιες μικροεστίες οι οποίες ήταν κοντά στα άκα για να ασφαλίσουμε τις περιοχές. Τερματίσαμε, σήμερα ήρθαμε πάλι στο ίδιο σημείο για νέες οδηγίες. Είμαστε έτοιμοι πάλι από το πρωί, ό,τι χρειαστεί, δίπλα τους. Πόσα χρόνια είστε στην πυροσβεστική υπηρεσία Κύπρου και αυτά τα οποία βλέπετε εδώ, αν τα έχετε ξαναδεί? Έχω 10 χρόνια υπηρεσία στην πυροσβεστική. Αυτό που είδαμε ψες και σήμερα, δεν το είδα ξανά. Θυμίζει το εικόνες βιβλικής καταστροφής, είναι λίγο για το αυτό που έχω δει τα μάτια μας. Έχω έρθει και το 7 στις πυρκαγιές εδώ στην Ελλάδα, αλλά τέτοια καταστροφή και σε ανθρώπινες απώλειες δεν είχαμε. Ήταν ολοκληρωτική καταστροφή. Αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, όταν πήρα...